Αυτός πάει σε 5 δόσεις, οπότε θα έχει μια προσάρτηση 5 ευρώ το στρέμμα το χρόνο. Το χρόνο. 5, 10, 15, 20, 25, το 19. Αυτό φωνάζουμε σε αυτό. Αλλά φωνάζουμε και απαιτούμε ότι το αυτονόητο από όλους τους αγρότες και τους κοινοτρόφους είναι ότι αυτή η αδικία και το παραθυράκι του 30% των ιστορικών δικαιωμάτων που βάζει σαν μαξιλάρι πρέπει να αποσυρθεί σαν μέτρο. Υπάρχουν σκοπιμότητες. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε και αν δεν μπορούμε αυτό, τουλάχιστον το ακαλλιέργητη γη είναι ένα άλλο δεύτερο. Το ακαλλιέργητη γη 50% όταν θέλεις με μια πολιτική να ανεβάσεις τον ΑΕΠ, να σταματήσεις να κάνεις εισαγωγές σε προϊόντα, το 50% είναι το maximum που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το έκανε αυτό χρήση της δικλίδας το Υπουργείο και η κυβέρνηση, υπάρχουν κάποια συμφέροντα. Αυτό θέλουμε να δείξουμε. Κάποιος κρύβεται πίσω από αυτό. Για να κάνεις χρήση 5% του εξωγειωργικού, συμφωνούμε, είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σου λέει από 5 έως 70, 90, ας γινόταν 50. Κάποιοι που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, να μπορούν να καλλιεργούν. Ναι, συμφωνούμε σαν ενός. Αλλά έως με 5% εξωγειωργικό, δεν αποκλείει κανέναν στην ουσία. Και με τα φυσικά πρόσωπα, εντάξει, 150 χιλιάρικα βάζει φρένο. Με τα νομικά τι γίνεται. Έχουμε δει ότι έχουν γίνει διαδρομές από πέρσι σε νομικά να έχουν σπάσει τα ποσά. Εκεί έπρεπε να μπει η χέρι και να πάνε στο απόθεμα. Για να δοθούν σε αγρότες, όπως ο κύριος λέει πολύ σωστά, δουλεύω 150 στρέμματα, δεν δουλεύω. Υπάρχουν νέοι που παίρνουν 1.200 ευρώ και οι υπουργοί μας εμπέζουν. Αυτό μας έφτασε στο σημείο εδώ, να κάνουμε τη μερίδα αυτή και να φωνάξουμε φτάνει σε αυτή την αδικία. Δεν γίνεται να λες ότι θα ενισχύσω τους νέους, τους νεοεισερχόμενους, τους παλιούς αδικημένους, τους στρεβλώσεις του παρελθόντος, συνεχίζοντας μια αδικία με αυτόν τον τρόπο. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Εγώ λέω το τι εσύ, έτσι από εκεί και πέρα, είναι δικό σας θέμα. Μπορούμε. Η κυρία θα είχε πάνω εγώ. Ποια είναι η αδικία, δεν είναι κατάλαβα. Δεν ξέραμε για πόσα 40 επεισόδια, 40 εκατομμύρια το χρόνο προβλέπονται για τους νέους ερχόμενους. Δεν ξέραμε για πόσα. Είναι πολύ δεύτερο. Θα πούμε πώς πολύ. Για πού θα πάνε αυτά εκεί. Πού θα πάνε. Τα 40 πού θα πάνε. Συγκεκριμένες εταιρείες που είναι για αγρότες, συνεχίζουν τα ιστορικά. Να πάμε σε άλλη ερώτηση και να ρωτήσουμε. Τα ξέρετε, όχι δεν τα ξέρετε. Αυτός έχει πάρει δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα. Έχει πάρει δικαιώματα από έναν που βγήκε σε πρόορη σύνταξη. Είναι δικούχος πρόορης σύνταξης. Τα ενεργοποιεί με κάποια στρέμματα που έχει. Μαζί με τα στρέμματα που έχει, έχει και ψαριά 30 πρόβατα και τα ενεργοποιεί με το σκότωπο. Θα μπορέσει να τα ενεργοποιεί από το χρόνο με το σκότωπο. Τα νούμερα, τα παραμείνουν τα ίδια. Αυτά αν είναι ακριβά δικαιώματα, θα χάσουν 15% και να συνεχίσει. Αν υπάρχει προσκότοπο, θα ενεργοποιούνται πάλι με προσκότοπο. Ναι, τα εξαρτητικά. Αν βρει προσκότοπο. Αν βρει. Είμαστε από το σωματείο κοινοτρόφων.
είναι ο αντιπρόεδρος του ΠΚΠ, ο κ. Σουφίδης. Είχαμε μία ανάμεση συνάντηση, όχι σε τόσο μεγάλο σταθμό βέβαια, με τους αντιμάχους και με τους φορείς και τις κατηρίνες. Και διεβεβαίωσε τους πάντες ότι με 17% επιλεψιμότητα, δηλαδή ευαισθητήκαμε 220.000 στρέμματα στον χώρο πυγερίας και έχουμε το μειώδιο ποσοστό σε όλη την Ελλάδα, 21ος νομός στο τέλος είμαστε δηλαδή, μόλις 3.500 εκτάρια, 35.000 στρέμματα επιλέψει στην γη. Εποσκότοπο. Ότι θα πληρωθούν η ενιαία ενίσχυση κανονικά σε όλους τους ανθρώπους και συζητάμε με την βιολογική κτηνοτροφία και την εξωτική. Ένα είναι αυτό και δεύτερο θα σας πω ότι το 2006, κυρία Καλυγιά, όταν η Ελλάδα διαπραγματευόταν τη ΦΕΤΑ, αν θυμάμαι καλά, οι Ευρωπαίοι, οι εταίροι μας, είπαν για να κατοχυρώσουν τη ΦΕΤΑ θα τηρήσουν μάλλον δύο, αν πατάει μνήμη μου, κανόνες. Πρώτον, έχουμε τις ανάλογες εφηλές, έτσι, ελληνικές εφηλές, πρόβατα. Και δεύτερον, να έχουμε και τον ανάλογο σκότο, ο οποίος θα δώσει αυτό το χαρακτηριστικό γάλα που θα κατασκευαστεί αυτή η ΦΕΤΑ. Το 2006, εγώ πιστεύω δηλαδή ότι με το βοσκότοπο που διαθέταμε, οι Ευρωπαίοι δεχτήκαν ότι αυτό είναι ο βοσκότοπο, ο ελληνικό βοσκότοπο, ο χαρακτηριστικό βοσκότοπο, ο οποίο θα μα δώσει το γάλα, το παγκόσμιο αυτό φαινόμενο τη φέτα. Και σήμερα μα λέτε ότι μετά από 6-7 χρόνια, ότι θέλουν οι Ευρωπαίοι εταίροι, θέλουν βοσκότοπο στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Αν βοσκούν τα ζώα σε επιλέξει που βοσκόβει.